Κυρίες και κύριοι, κάνουμε αρχή με την υπόθεση της δολοφονίας του Δημήτρη Ανδρονίκου, άλλος Δημητρούη, που διαπράχθηκε στις 23 Απριλίου στην Ανθούπολη και για την οποία βρίσκονται στο εδόλιο του κατηγορουμένου 6 πρόσωπα. Σήμερα το κακουργιοδικείο επεβάλλε ποινή στο 40χρονο σύρο που οδηγούσε τη μοτοσυκλέτσα που προσέγγισε τον Δημήτρη Ανδρονίκου με τον συναπιβάτη του να τον πυροβολεί 3 φορές. Πάμε στο Χριστόφορο Νέστορος, είναι στο κακουργιοδικείο. Χριστόφορε, καλημέρα. Καλημέρα, Κάτια. Σήμερα είχαμε την πρώτη ποινή για την υπόθεση της μαφιόζικης εκτέλεσης του Δημήτρη Ανδρονίκου, κάτι όπως είπες και εσύ, τον περασμένο Απρίλιο στην Ανθούπολη. Διαβίου φυλάκιση είναι η ποινή που επιβλήθηκε στο 40χρονο Σύρο, ο οποίος ήταν ο οδηγός που μετέφερε, όπως είπες και εσύ, Κάτια, τον εκτελεστή που πυροβόλησε τον Δημήτρη Ανδρονίκου στην Ανθούπολη. Και ήταν η μόνη προβλεπόμενη από τον νόμο ποινή, η διαβίου φυλάκιση για υπόθεση φόνου εκ προμελέτης, παρά το γεγονός, Κάτια, να πούμε ότι ο 40χρονος Σύρος είχε ομολογήσει, είχε παραδεχθεί από την πρώτη στιγμή, συνεργάστηκε με την αστυνομία και μάλιστα είχε ενταχθεί στο πρόγραμμα προστασίας μαρτύρων. Μάλιστα στην απολογία του εξέφρασε τη συγγνώμη του, είπε ότι το έχει μετανιώσει. Ωστόσο η απόφαση ήταν καταπέρτης και έπεσε ο πέλεκης βαρύς όσον αφορά την υπόθεση του 40χρονου Σύρου. Κάτι να πούμε ότι και οι 6 κατηγορούμενοι για την υπόθεση μεταφέρθηκαν εδώ στο κακουργιοδικείο υποδρακόντια μέτρα σιδηροδέσμη με τη συνοδεία πάνωπλων μέλων του ειδικού αντιτρομοκρατικού ουλαμού και παρακολούθησαν και οι υπόλοιποι 5 τη διαδικασία που αναμένουν να ακούσουν την ποινή τους σε μεταγενέστερο στάδιο. Πάντως να πούμε κάτι ότι η παραδοχή ενός εκ των 6, συγκεκριμένα του Τουρκοκύπρη, ότι ήταν ο ηθικός αυτουργός της δολοφονίας Ανδρονίκου, έχει περιπλέξει την υπόθεση, καθώς αρχικά είχε κατηγορηθεί ως ηθικός αυτουργός ο Ιωσήφιος ή άλλος Σύφης ως ο ηθικός αυτουργός. Ωστόσο, πλέον έχουν ανατραπεί τα δεδομένα, περιπλέκεται αυτή η υπόθεση με την παραδοχή του Τουρκοκύπριου και μένει να δούμε τώρα το δικαστήριο τι θα αποφανθεί ως προς την πραγματική ταυτότητα του ηθικού εκτελεστή του Δημήτρη Ανδρονίκου. Άρα, Χριστόφορε, έχουμε τον οδηγό, ο οποίος παραδέχθηκε και η ποινή που του επιφύλαξε το δικαστήριο, παρότι θα είναι και μάρτυρας κατηγορίας κατά των συγκατηγορούμενων του, είναι διαβίου, ποινή φυλάκισης. Και έχουμε τους άλλους 5. Να πούμε ότι είναι κάποιος από αυτούς που έχει κάνει παραδοχή ή ξέρουμε 2 ότι αρνούνται κατηγορηματικά. Στις τελευταίες δικάσιμους, ναι. Κάτια, τις τελευταίες δικάσιμους είχαμε την παραδοχή 3 ακόμη κατηγορούμενων για την υπόθεση, nice. Παραδέχτηκα δηλαδή εμπλοκή στην υπόθεση. Ένας εκ των οποίων ήταν ο Τουρκοκύπρος που σας προανέφερα. Ναι. Ωστόσο, η κατηγορούσα αρχή δεν έχει κάνει αποδεχτεί την παραδοχή του, θεωρώντας ότι αυτή ήρθε σε ένα σημείο που ίσως να υποκρύβει κάποιες σκοπιμότητες και ως εκ τούτου θα δικαστούν κανονικά. Θα επιβληθεί αρχικά ποινή για τους 2, οι οποίοι μέχρι στιγμής, μέχρι σήμερα ακόμη, δεν παραδέχονται οποιαδήποτε ανάμειξη στην υπόθεση, μεταξύ των οποίων και ο Ιωσήφ Ιωσήφ, άλλος Σύφης. Ο Ιωσήφ μαζί με ένα Ελλαδίτη, οι οποίοι κατηγορούνται για την υπόθεση, δεν παραδέχονται καμία εμπλοκή μέχρι και ακόμα και σήμερα στην υπόθεση. 3 αλλοδαποί, ένας Τουρκοκύπριος, ένας Ιορδανός και ένας Παλαιστίνος, έχουν παραδεχτεί. Ωστόσο, η παραδοχή αυτή δεν έχει γίνει αποδεκτή. Θα ακούσουμε στην πορεία αρχικά την απόφαση σε σχέση με τους 2 που δεν παραδέχονται και ακολούθως θα επιβληθεί η ποινή στους 3 που εκκρεμεί και για αυτούς η ποινή, κάτι. Να πούμε ωστόσο ότι για τον Σύρο ήταν ένα ερώτημα το οποίο προσπαθήσαμε έτσι να θέσουμε, για ποιος ο λόγος κάποιος να συνεργάζεται με την αστυνομία από τη στιγμή που η ποινή που θα του επιβληθεί στο τέλος θα είναι διαβίου. Αυτό θα μπορεί να εξαργυρωθεί στο μέλλον, ωστόσο, όπως μαθαίνουμε, κάτι, στα 12 χρόνια, όταν θα δικαιούται να ζητήσει αίτηση παρόλ για αποφυλάκηση, ενώ είχαμε περιπτώσεις και στο παρελθόν σε άλλα έτσι πολύ νεκρές δολοφονικές επιθέσεις, όπως το τετραπλό και σε άλλες υποθέσεις φόνων, όπου είχαμε στην πορεία των χρόνων, μετά τα πρώτα 5 έτη μετά την καταδίκη, απόφαση για αναστολή ποινής από την νομική υπηρεσία. Και αποτελεί κλειδί βεβαίως ο 40χρονος Σύρος, έτσι, για την εμπλοκή του καθενός από τους υπόλοιπους συγκατηγορούμενους του. Θα πρέπει να ενταχθεί στο πρόγραμμα προστασίας μαρτύρων και θα αποσαφηνίσει ενδεχομένως και τη σχέση του Τουρκοκύπριου με τους άλλους κατηγορούμενους που αναρνούνται την όποια εμπλοκή. Σε ευχαριστώ πολύ, Χριστόφορε.